Στο Άλσος της Νέας Μύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2013 παρουσιάζεται η κωμωδία του Αριστοφάνη «Ο Πλούτος», μια παράσταση της οποίας έχει αναλάβει μετάφραση, σκηνοθεσία, μουσική και βέβαια ρόλο ηθοποιού ο Διονύσης Σαββόπουλος. Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε, να σας πούμε συγχαρητήρια για την εξαίρετη παράσταση. Ο Πλούτος είναι ένα έργο διαχρονικό, όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ένα δρυμή κατηγορό στην ουσία, όχι απέναντι στη σημερινή κατάσταση, αλλά σε αυτό που μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Το λέτε πολύ καλά. Έχει σατιρίζει βέβαια στη δική του εποχή καταστάσεις, αλλά να που βγαίνει επίκαιρο, όπως είναι όλα τα μεγάλα κλασικά έργα. Είναι μια σάτιρα του νεοπλουτισμού και της φούσκας που προηγήθηκε. Αλλά τα καλαμπούρια του, όλα αυτά, η σάτιρα και τα λοιπά, είναι μέσα σε μια μαγεία που μόνο ένας ποιητής μπορεί να πετύχει. Συνδυάσατε γνωστά τραγούδια με την παραγωγή αυτής της παράστασης. Τα τραγούδια είναι, τα είχα γράψει το 85 όταν το έκανα με τον Λούκα Ρογκόνη στην Επίδαυρο αυτό, και το αγάπησα από τότε το έργο. Η μουσική είναι σχεδόν η ίδια με εκείνη. Στο τέλος έχουμε κάνει μία πονηρή σύνθεση. Ακούγεται το «Πέσατε θύματα αδέρφια εσείς», γιατί αυτοί είναι τα θύματα, ο χορός. Και μέσα σε αυτό βγαίνει αυτό το παλιό τραγούδι του Μαρούδα, που το είχε γράψει ο Αρίας, «Μας φτάνει μόνο ένα κύμα στα Κρογιάλη». Είναι νομίζω μια παράξενη αλλά όμορφη σκηνή σαν φινάλε. Το τραγουδάνε όλοι μαζί στο τέλος. Και τι άλλο μας επιφυλάσσετε για το μέλλον? Δεν ξέρω καθόλου, καλό μου. Είμαι απορροφημένος τώρα με αυτό και δεν πρόλαβα να κάτσω να σκεφτώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω, μ' αρέσει πάρα πολύ το live. Κάτι θα βρω να κάνω, δεν ξέρω ακόμα. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Εύχομαι σε όλους ένα γλυκό φθινοποράκι. Ανουρισμένοι εσείς και άγγελος εξάγγελος εγώ, ειδήσεων ονειρεμένων, ασπάζομαι τα μαγουλάκια σας, γιατί είναι τόσο ευχάριστα τα νέα που κομίζω, που θα χαϊδέψουνε τα αυτάκια σας όπως τα παραμύθια. Μα είναι όλα αλήθεια. Έχουμε τον κύριο Καστόρη κοντά μας, Δημοτικό Σύμβουλο της Συμπολίτευσης. Πώς σας φάνηκε το έργο? Πάρα πολύ καλό. Ερωτήματα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας για τον πλούτο, τη φτώχεια. Ο καθένας βέβαια το μεταφράζει όπως νομίζει. Μου έκανε εντύπωση που βγαίνοντας προς τα έξω υπήρχαν τέτοια ερωτήματα στον κόσμο περί φτώχειας, περί πλούτου, αν πρέπει να είμαστε φτωχοί, αν πρέπει να είμαστε πλούσιοι. Πέρα όμως από το έργο, να πω κάτι γενικά για τις εκδηλώσεις. Η προσέλευση του κόσμου δείχνει την ανάγκη που έχει να βγει, να δει θέατρο ποιοτικό, να ακούσει τραγούδια, και αυτό είναι μια μεγάλη προσφορά του Δήμου μας. Και το έργο με ιδιαίτερη αναφορά όχι μόνο στη σημερινή κατάσταση, αλλά αυτό που μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Και αυτό, και είπε 3.000 Έλληνες τα ίδια πράγματα. 3.000 χρόνια Έλληνες το ίδιο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλή νύχτα. Είμαι η Εριέλα από το Άλσος της Νέας Μύρνης και τη θεατρική παράσταση «Ο Πλούτος» για το nstv.gr, χορηγό επικοινωνίας των Ιωνικών Γιορτών της Νέας Μύρνης 2013.